Τα χωράφια των αγροτών στην Ημαθία αλλά και σε άλλε περιοχέ τη κεντρική Μακεδονία είναι σκεπασμένα με χιόνια. Ωστόσο, από κάτω κρύβονται τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίω από τότε που ξεκίνησε το εμπάργκο με τη Ρωσία. Δεν έφταιγε ο παραγωγό που έγινε το εμπάργκο. Μα λέγανε πιο παλιά, βάλετε προϊόντα γιατί άνοιξε η ρώσικη αγορά. Και ξαφνικά μα λένε ότι υπάρχει εμπάργκο και δεν μπορούμε να δώσουμε τα προϊόντα. Όλα αυτά εδώ είναι έξοδα για τον αγρότη. Εμεί έχουμε επενδύσει τη ροδακινιά, τη βάζει φέτο και παίρνει παραγωγή μετά από τέσσερα χρόνια και ξαφνικά μα λένε μπάρκου. Εμεί τι να τα κάνουμε αυτά όλα τα προϊόντα. Ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βέρεια Τάσο Χαλκίδη καταγγέλει ότι δίνονται κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ για εκθέσει και παρουσιάσει αγροτικών προϊόντων την ώρα που δεν λαμβάνεται καμία μέρημνα για του αγρότε που παραμένουν απλήρωτοι. Κάθε χρόνο δίνουμε εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε εκθέσει να, να δείξουμε τα προϊόντα μα. Και το αποτέλεσμα ο αγρότη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα να είναι και απλήρωτο και να έχουν πάρει κάποιοι 20 λεπτά. Και όταν παίρνουμε 20 λεπτά, λέμε Α, καλά που τα πήραμε τα 20 λεπτά. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάποιοι αγρότε απλήρωτοι. Καταλάβατε, όλα αυτά εδώ είναι ένα πρόβλημα για μα. Φωνάζουμε εδώ και τρία χρόνια για να πάρουν οι αγρότε το εμπάρκο. Έχουν κάνει επιστημικέ και δωρεάν διανομέ. Τι είναι η επιστημική και δωρεάν διανομή, Μία μοντέρνα απόσυρση. Δηλαδή να κάνουμε παραγωγή για να την πετάμε, να βάζουμε τόσα έξοδα για να παίρνουμε 20 λεπτά. Και ακόμα, ακόμα σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν παραγωγοί απλήρωτοι. Νέε κινητοποιήσει αποφάσισαν αγρότε και κτηνοτρόφοι κατά τη διάρκεια σύσκεψη τη ΣΕΡΕ, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από περισσότερε από 9 ομοσπονδίε και 70 αγροτικού συλλόγου τη Βόρεια Ελλάδα. Αγρότε και κτηνοτρόφοι συντάχθηκαν με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων να κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στου δρόμου στι 28 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η μόνη λύση είναι ο δρόμο. Η μόνη λύση είναι οι αγρότε να πάρουν τα τρακτέρ και να βγούμε σε κομβικά σημεία να φωνάξουμε όλοι μαζί και όλες οι κοινωνικές τάξεις, ειδικά που εξαρτιούνται από τους αγρότες, να συμμετέχουν σε αυτήν εδώ την διαμαρτυρία. Στα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ, να σταματήσουν οι κατασχέσεις, καθώς και ασφαλιστικά ζητήματα.